έκτη υποδρομία. Περιμένουμε κίνηση, κολλάει στα κουτιά το νούμερο 5 Honey Friend και δεν ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να δούμε για την πρωτοπορία ποιος θα επιχειρήσει. Από το κάγκελο το νούμερο 6 Milos Las, έρχεται κοντά το νούμερο 1 Giant's Treasure, πιο έξω το νούμερο 2 Hamley Land είναι η πρώτη 3, ακολουθεί στο κάγκελο το νούμερο 4 Manners Please, εξωτερικά είναι το νούμερο 3 Ork και έχει μείνει πίσω το νούμερο 5 Honey Friend που είπαμε ότι δεν έκανε και την καλύτερη δυνατή εκκίνηση. Ο όμιλος κατευθύνεται στο σημείο των 800 μέτρων με το νούμερο 6 Milos Las να έχει πιστεί στο νούμερο 1 Giant's Treasure. Στην τρίτη θέση είναι το νούμερο 2 Hamlin Land. Στο κάγκελο το νούμερο 4 Manners Please. Πιο πίσω το νούμερο 5 Honey Friend και το νούμερο 3 Ork προσπαθούν να καλύψουν έδαφος. Πλησιάζουμε στο σημείο των 600 μέτρων. Νούμερο 6 Milos Las. Επίθεση από το νούμερο 1 Giant's Treasure που θέλει να μπει πρώτος στην είσοδο της ευθείας. Και αυτό κάνει. Μπαίνει πρώτος στην ευθεία το νούμερο 1 Giant's Treasure. Καταδιωκόμενος από το νούμερο 2 Hamlin Land. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιωθεί το νούμερο 4 Manners Please και το νούμερο 5 Honey Friend. Τελευταία 200 μέτρα και το νούμερο 1 Giant's Treasure προσπαθεί να ξεφύγει από το φίνι του νούμερο 2 Hamlin Land που πλησιάζει. Κόβει την ψαλίδα στο μισό μήκος. Έρχεται στα ίσια και ετοιμάζεται να περάσει μπροστά. Είναι μεγάλη μάχη κεφάλι με κεφάλι. Giant's Treasure και Hamley Land. Giant's Treasure, Hamley Land. Πιο πίσω, Ork. Και για την τέταρτη θέση, το νούμερο 5, Honey Friend. Πάμε να δούμε σεργή κίνηση. Giant's Treasure δείχνει ότι έχει αντέξει στην επίθεση του Hamley Land. Giant's Treasure και Hamley Land σε μάχη μέχρι το τελευταίο φουλέ. Πάμε να το δούμε σεργή κίνηση. Το νούμερο 1 Giant's Treasure λοιπόν δείχνει ότι έχει αντέξει. Giant's Treasure 6 ετών εκτομίας από τον Σαμαρντάλ, προπονητής ο Χρήστος Σταύρου, αναβάτης ο Κώστας Μαστοράκης, ιδιοκτησία του κυρίου Κουτσομίτη Σπύρου και Green Stables.